Φίλοι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, αγαπητοί γονεί, φίλε και φίλοι, χαίρετε. Πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα επαγγελματικά λύκεια σήμερα, με το μάθημα τη νοηλική γλώσσα και λογοτεχνία. Πρώτα απ' όλα, να εκφράσω τη χαρά μου, εκπροσωπώντα τα φροντιστήρια που καμιά, καθώ στι 23 Μαου, στο τελευταίο διαγώνισμα τελική προσωμείω του μήλου φροντιστήριων που καμισάς, το διαγώνισμα των ΝΕΠΑΛ αφορούσε τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα που ζητήθηκε και σήμερα, δηλαδή τον αθλητισμό. Όσον αφορά τα θέματα τα σημερινά, το σχόλιο μας είναι ότι πρόκειται για ποιοτικά θέματα, σωστά διαβαθμισμένα, με πολύ καθαρή την διατύπωση. Απόλυτη σαφήνεια στη διατύπωση των ζητουμένων. Από εκεί και πέρα επίσης γίνεται σαφές ότι είναι αρκετά απαιτητικά τα θέματα, τα ερωτήματα, τα οποία αφορούν το λογοτεχνικό Κείμενο. Αυτό σίγουρα δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές των Νεπάλ στη σημερινή μέρα. Σε σχέση με τα κείμενα πάνω στα οποία στηρίχθηκε το σημερινό διαγώνισμα, το μη λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, 3 Ιουνίου, στην εφημερίδα Καθημερινή με τίτλο «Αθλητές εχμάλωτοι της επιτυχίας». Ένα πολύ ωραίο κείμενο με αφορμή την αποχώρηση από τον Ρολάν Καρός της σπουδαίας τενίστρια Οσάκα, η οποία επικαλέστηκε λόγου την ε, κατάθλιψή τη για να αποχωρήσει. Το κείμενο περιγράφει το τεράστιο βάρο τη επιτυχία για την επιτυχία των αθλητών και α περάσουμε αμέσω στι δραστηριότητε, δηλαδή στι ερωτήσει. Πρώτη δραστηριότητα να δώσουμε με οι υποψήφοι με δικά του λόγια σε μία παράγραφο 60-70 λέξεων το βασικό θέμα του άρθρου. Ενδεικτικά λοιπόν προτείνουμε με όχημα την ηχηρή ιστορία τη Οσάκα, διακεκριμένη πρωταθλήτρια του τέννη που αποσύρθηκε από μια σπουδαία αθλητική οργάνωση λόγω κατάθλιψη, παρουσιάζεται ω βασικό θέμα του άρθρου το τίμημα που καλείται να πληρώσει ένα αθλητή για τη δόξα και το χρήμα που ταυτίζονται με την επιτυχία. Έτσι, τα ιδεότητα του αθλητισμού φαίνεται να καταραίουν υπό την πίεση τη τεχνητή λάμψη των μέσων ενημέρωση, ενώ ο πρωταθλητή υποχρεώνεται να παραγωνίσει βασικέ ανθρώπινε ανάγκε για να πειθαρχήσει στις απάνθρωπες συνθήκες που το επιβάλλονται. Αυτό είναι το νόημα του συγκεκριμένου άρθρου. Στην, στο ερώτημα Α1-Β β ε, Ζητείται από τους υποψήφιους να βρουν τα μέσα πυθού για την επίκληση στο συνέστημα. Και ε, ενδεικτικά προτείνουμε εδώ ε, συναισθηματικά φορτισμένο λεξιλόγιο όπως χαρακτηριστική φράση «ένας νέος άνθρωπος έβγαλε μια ήχη αλλά ταυτόχρονα δυνατή κραυγή» ή τα ρητορικά ερωτήματα σαν και αυτό που έχουμε αποτυπώσει τελικά, μήπω επιτυχία έχει γίνει απάνθρωπη. Στο ερώτημα Α2α, ζητείτε να σχολιάσουν οι υποψήφοι την χρήση, τη λειτουργία των εισαγωγικών σε αυτέ τι δύο λέξει και να αιτιολογήσουν τη χρήση σε κάθε μία από τι δύο περιπτώσει. Η λέξη ειδικού προφανώ πρόκειται για ηρωνική χρήση τη λέξη και αφορά εκείνους όλους που εμφανίζονται Ω απόλυτοι γνώστε στα μέσα μαζική ενημέρωση σε αυτά που αφορούν τον αθλητισμό. Και η λέξη προϊόν στα εισαγωγικά, που εκφράζει προφανώ τη μεταφορική χρήση τη λέξη και εκφράζει και την αμφισβήτηση για την εκμετάλλευση ή την εμπορευματοποίηση των αθλητών στην προσπάθειά του. Τώρα, σε σχέση. <coughs> να αλλάξουμε κάρτα. Σε σχέση με τα εισαγωγικά, ένα γενικότερο σχόλιο που αφορά το ύφο είναι ότι προσδίδουν αμεσότητα. Και ζωντάνια, ο λόγο αποκτά ποικιλία και συναισθηματική φόρτιση. Στο ερώτημα Α2Β ζητώνται συνώνυμα για τρει λέξει του κειμένου, ένα συνώνυμο για κάθε λέξη. Προτείνουμε δεικτικά δύο, αποχώρησε, για το αποχώρησε, έφυγε, αποσύρθηκε, για το κυρώσει ποινέ τιμωρίε και για τη λέξη προσωπικό, ιδιωτικό, ατομικό. Ερώτημα Α3 ουσιαστικά εδώ θέλουμε παραγωγή λόγου, μία μικρή έκθεση 200 έως 250 λέξει. Ε, σύμφωνα με τον αρθογράφο, ποιο θα ήθελε να γίνει ένα Λεμπρόν, ένα Μέση και μια Οσάκα. Ποιε δυσκολίε θα αντιμετωπίσει ένα αθλητή ή μια αθλήτρια και ποια προσόντα θα πρέπει να διαθέτει για να τι ξεπεράσει και να πετύχει του στόχου. Δύο καθαρά διατυπωμένα ερωτήματα. Χρειάζεται επικοινωνιακό πλαίσιο. είναι ένα άρθρο με νεανική ιστοσελίδα. Κυρίω Κυρίως ε, η χρήση του τρίτου προσώπου, αλλά μπορεί να έχει και ένα πιο προσωπικό τόνο. Ένα τίτλο Σαν και αυτόν, για παράδειγμα, η του αθλητισμού, ένα πρόλογο με αναφορά στον αθλητισμό, στην αξία του, ενδεχομένω και αναφορά στην αφόρμηση του κειμένου, τη αναφορά στη γεπωνέζα Αθλήτρια που αποχώρησε ή στι δυσκολίε των αθλητών προκειμένου να τα καταφέρουν, καθώς και στα εφόδια που σίγουρα απαιτούνται να διαθέτουν. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο ζητούμενο, οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν αυτοί οι αθλητέ. Ενδεικτικά προτείνουμε ότι ο αθλητή και είναι στοιχεία α, που αναφέρονται στο κείμενο. Ο αθλητή αντιμετωπίζει ένα εμπορικό προϊόν από τα μέσα ενημέρωση, οπότε προκύπτει μια τεράστια ψυχολογική πίεση για του ίδιου. Πολλέ απαιτήσει, αθλητικέ, προπονητικέ κτλ., συρρήκνωση του προσωπικού του χρόνου και μεγάλη καταπίεση στι προσωπικέ του ανάγκε. Ενδεχομένως, σε εισαγωγικά υποχρεώνονται να κάνουν χρήση αναβολικών αισιών, με τεράστιο κόστο και για τη σωματική και την ψυχική του υγεία, το οποίο επίση καλούνται να διαχειριστούν, διαχείριση ακραίων αντιαθλητικών συμπεριφορών, πώ στέκονται απέναντι σε τέτοια φαινόμενα βία, χουλιγανισμού κτλ. και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ω προ αυτό, ή σε κάποιε περιπτώσει στράτευσή του, μία ακόμα δυσκολία, πώ υποχρεούνται με έναν τρόπο μέσω ή με τη θέλησή του να εξυπηρετήσουν πολιτικέ Σκοπιμότητε. Αυτέ θα ήταν κάποιε προτάσει για τι δυσκολίε και το πρώτο ζητούμενο. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα, απαραίτητα προσόντα για του αθλητέ, αυτό είναι το ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, σε διανοητικό πνευματικό επίπεδο, σίγουρα χρειάζονται καθαρότητα, ευθυκρισία, στρατηγική δεξιότητα, διαρκή ετοιμότητα για τι δυσκολίε και τι προκλήσει του αθλήματο. Ψυχικά, μεγάλη δύναμη, επιμονή, υπομονή, ψυχραιμία, φαίνεται και στο ποιητικό κείμενο του διαγωνίσματο, αυτοπιθαρχία, υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα, τόλμη. Εν, εν συνέστηση ε, μεγάλο προσόν ε, το οποίο, από το οποίο προκύπτει και το ομαδικό πνεύμα ευγενή άμυλα ή αξιοπρέπεια, ηθική ακεραιότητα, η ηθική ακαιρεότητα, η ηθικη ακαιρεοτητα επίση στι αξίε αυτέ είναι αρχέ του αθλητισμού σε κάθε περίπτωση και η οικουμενική συνείδηση η οποία αντανακλά την ανάγκη για συναδέλφου των λαών. Τώρα, μία πρόταση για επίλογο έχει να κάνει γενικότερα με τον αθλητισμό την εκτίμησή μας ότι αντανακλά ή αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας όπου συγκρούονται από τη μία σπουδαίες αξίες του και από την άλλη το πνεύμα της εποχής, ο ελισμός και η μαντιοδοξία. Σε αυτό το πλαίσιο ένας σπουδαίος αθλητής έχει και αυτό το δύσκολο έργο να τα καταφέρει και να υψώσει το ανάστημά του. Σε σχέση λοιπόν με το δεύτερο μέρος του διαγωνίσματος και το λογοτεχνικό κείμενο, εδώ είναι το πρώτο ζητούμενο, που ουσιαστικά διαβάζουμε την ιστορία ε, του ποίηματος, το ποιητικό υποκείμενο σε αυτό το ποίημα περιγράφει την τελευταία κούρσα ταχύτητα που συμμετέχει. Αρχικά εμφανίζεται να βρίσκεται στην γραμμή εκκίνηση αποφασισμένο, χωρί δικαιολογίε, φόβου, δισταγμού, όντα φορτισμένο από την ένταση τη στιγμή στην ατμόσφαιρα του σταδίου. Ξεκινά την κούρσα, φτάνοντα στο τέλο, συνειδητοποιεί ότι οι άλλοι βρίσκονται στην αφετηρία. Ο πρωταγωνιστή κερδίζει, αν και χλεβάζεται, πανηγυρίζει συνειδητοποιώντα τη μοναχικότητα της προσπάθειας. Σπουδαία μηνύματα στο συγκεκριμένο ποιητικό κείμενο... σε σχέση και με την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού... και με την πίεση, την πίεση που υφίστανται οι αθλητές... και με την μοναχική προσπάθεια... αλλά και την ανάγκη να προσπαθήσουν προκειμένου να τα καταφέρουν. Πάμε στο Β2. Το ζητούμενο ουσιαστικά απαιτεί να δικαιολογήσουν οι μαθητές τον εξομολογητικό τόνο του κειμένου, αναφερόμενη σε λέξεις, φράσεις, σε σχήματα λόγου και στα ρηματικά πρόσωπα και δίνοντας κάθε φορά ένα παράδειγμα για το καθένα. Ενδεικτικά λοιπόν εδώ ε, έχουμε κάποιες φράσεις οι οποίες αναφέρονται σε έναν λόγο, σε μια γλώσσα καθημερινή, απλή, όπως τις φράσεις «η κακή μου φόρμα», «τη ζωή μου», «η καρδιά μου», «τη γροθιά μου» και ε, προφανώς πρόκειται για το ύφος και το λόγο του συγκεκριμένου ποιητή Νίκου Μοσχοβάκου, ένα σύγχρονο ποιητή. Ε, τα σχήματα λόγου. Εδώ ενδεικτικά έχουμε μια μεταφορά, έτοιμο για να κόψω πρώτο στο νήμα, μια επανάληψη χωρί φορέ, χωρί δεύτερη σκέψη, χωρί την επανάληψη ε, του χωρί. Και ε, θαυμάσει εικόνε για τι κερκίδε, πυκνοκατοικημένε, χρώματα που επιθυμούν, άπλε θεατέ και αυστηροί, κυρίω με του ιτημένου. Την πίεση που υφίστανται οι αθλητέ από τον κόσμο. Τα ρηματικά πρόσωπα, ε, ο εξομολογητικός τόνος προφανώς από μια αφήγηση σε πρώτο ρηματικό πρόσωπο, ενδεικτικά εδώ, να ξεχρεώσει τη ζωή μου, θέλω πολύ να νικήσω, πως είμαι για πάντα μόνος. Και πάμε στο Β2Β, όπου ε, ζητείται από τις υποψήφιες να εντοπίσουν την περιγραφή ως αφηγηματικό τρόπο και να καταγράψουν ποια συναισθηματική κατάσταση του ήρωα υποδηλώνει αυτή η περιγραφή. Ε, με την περιγραφή. Είναι ε, το σημείο εκείνο του κειμένου που αναφέρεται στις κερκίδες ε, στον κόσμο που επιφημεί στους άμπλους, στους θεατές και εκείνους που είναι αυστηροί με τους ητημένους. και πώ ε, πώς εκφράζει τη συναισθηματική κατάσταση, ποια ακριβώς συναισθηματική κατάσταση εκφράζει. Ο ήρωας με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται την πίεση, το φόβο, το άγχος, την αγωνία και την έκφραση του αγώνα. Οι αποδοκιμασίες εντείνουν τις δικές του ανασφάλειες, τις δεύτερες σκέψεις και τους ενδιασμούς του. Σε σχέση με το τελευταίο ερώτημα, το Β3, ε, η ερώτηση είναι πώς θα χαρακτηρίζατε τη στάση του ήρωα στους συγκεκριμένους στίχους ε, αν νομίζετε ότι αυτή τη στάση μπορεί να εμπνεύσει τους αναγνώστες της γενιάς σας. Μια ε, μικρή παραγωγή λόγου έως 150 λέξεις που αφορά ένα συγκεκριμένο απόσπασμα του ποίηματο, εκεί όπου ο ποιητής πρέπει να αφήσει κατά μέρο τις δικαιολογίες, τις προφάσεις, τις δυσκολίες και να αναλάβει θάρρος να μπορέσει ε, να αντιμετωπίσει τους φόβους και να τα καταφέρει να νικήσει. Εδώ λοιπόν ενδεικτικά λέμε για τη στάση του ΥΡΑ και την έμπνευση για τη νέα γενιά, χωρίς δικαιολογίε πλέον, όπου καταγράφονται τα σχετικά χωρία, έτσι έπρεπε και οι υποψήφοι να κάνουν, αλλάζει στάσεις ζωή και αγωνίζεται, αποφασίζει να υπερβεί τη φθορά, την αναβλητικότητα, το φόβο και όλα τα εμπόδια, χωρί δεύτερη σκέψη σε αυτά τα παραθέματα, αισθάνεται πλέον έτοιμο να πραγματώσει τα όνειρά του. Τώρα, αυτή η στάση τη ζωή σίγουρα αποτελεί και για τη γενιά μα προσωπικό στοίχημα. Θα μπορούσε εδώ η αφήγηση λοιπόν να είναι σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και ο αφηγητή να μιλήσει ω εκπρόσωπο τη γενιά του, ο υποψήφιο, μαθητή. Στόχο μα είναι να παλεύουμε για τα θέλω μα με όλε μα τι δυνάμει, τα τυχόν εμπόδια που στην πορεία τη ζωή μα, δεν θα πρέπει να είναι ανασταλτική παράγοντας. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή, επιμονή, αφοσίωση και ισχυρή θέληση. Αυτά ήταν τα θέματα και οι απαντήσει των θεμάτων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα επαγγελματικά λύκεια. Συνεχίζουμε αύριο με τα γενικά λύκεια και τα μαθήματα βαρύτητας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στους υποψηφίους.